Αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη για τη δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Λουκμάν, που δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Θα ήθελα να μου πεις, από δύο Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα μέλη της Χρυσής Αυγής, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία αυτής της δίκης. Το εξαιρετικά σημαντικό με αυτή τη δίκη δεν είναι η πρώτη δολοφονία μετανάστη εργάτη, δεν είναι ο πρώτος τραυματισμός μετανάστη, αλλά είναι η πρώτη δολοφονία για την οποία έχουμε γνωστούς δράστες. Και αυτούς τους γνωστούς δράστες τους έχουμε μόνον χάρη στο θάρρος και στο κουράγιο δύο Ελλήνων, μιας Κυπρίας και ενός Έλληνα, οι οποίοι βρήκανε το θάρρος να πάνε στην αστυνομία να αναγνωρίσουν τους δράστες, να τους καταγγείλουν αμέσως. Και άρα από αυτή την άποψη είναι το σημαντικό της δίκης είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τους δράστες μιας δολοφονίας ρατσιστικής στο εδόλιο. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικό σε αυτή τη δίκη είναι ότι κάτι που αμφισβητείται από τους κατηγορουμένους, αν είναι ρατσιστικό ή όχι το έγκλημα. Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Ήδη το αρνούνται. Ήδη το αρνούνται, αλλά είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Όχι μόνο γιατί στο σπίτι του ενός βρεθήκανε τα φυλάδια της Χρυσής Αυγής που παραπέμπουν, όχι μόνο τα φυλάδια, αλλά και αυτοκόλλητα και φυλάδια κοινά χωρίς να είναι προεκλογικά. Αλλά κυρίως γιατί βρέθηκε όλο εκείνο το πλωστάσιο το οποίο συνοδεύει τέτοιου τύπου επιθέσεις, τέτοιου τύπου ρατσιστικές επιθέσεις. Δηλαδή βρέθηκε το οπλοστάσιο το οποίο είναι στιλέτα πεταλούδες, στιλέτα με εκτινασόμενη λάμα, βρέθηκαν οι σιδηρογροθιές, βρέθηκαν οι λάμες, οι ειδικές λάμες οι οποίες επίσης χρησιμοποιούνται σε τέτοιου τύπου επιθέσεις, βρέθηκαν τα γκλόμπς, όλο δηλαδή το υλικό εκείνο το οποίο ξέρουμε από τις τουλάχιστον καταγραμμένες 300 επιθέσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια, ρατσιστικές επιθέσεις, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα περιστατικά. Αυτό συν τα δύο επιπλέον στοιχεία είναι νύχτα. Είναι δύο πάνω σε ένα μοτοποδήλατο, σε ένα σκούτερ, οι οποίοι ουσιαστικά περιπολούν σε όλη την Αθήνα, χωρίς να σταματήσουν πουθενά και μόνο σε αναζήτηση θύματος και βρήκαν το συγκεκριμένο μετανάστη. Άρα από όλα αυτά τα περιστατικά συνδυαζόμενα με την εμπειρία που ήδη έχουμε, όχι μόνο εμείς, όχι μόνο εννοώ οι δικηγόροι και τα δικαστήρια, αλλά οι διεθνείς οργανώσεις, το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, ο συνήγορος του πολίτη, όλα αυτά τα περιστατικά, αν τα συνδυάσει κανείς, οδηγούν στο πέρα από κάθε αμφιβολία συμπέρασμα ότι πρόκειται για κλασική περίπτωση ρατσιστικού εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, το Συμβούλιο των Εφετών ουσιαστικά έβγαλε μια απόφαση ότι δεν έχουν σχέση, τουλάχιστον στο στάδιο της προφυλάκησης, να τους προφυλακίσουν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να δούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι που κρίνεται στη δική μας περίπτωση είναι αν υπάρχει όχι ρατσιστικό κίνητρο σε αυτή τη δολοφονία. Mm-hmm. Και το δεύτερο, εάν έχουν συμμετοχή στο στενό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ή όχι. Mm-hmm. Άρα το ένα είναι πέρα από κάθε αμφιβολία το ρατσιστικό κίνητρο, το φυλετικό μίσος και το εθνοτικό μίσος σαν κίνητρο για τη συγκεκριμένη δολοφονία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία στο μέγεθος της προφυλάκησης για τη συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή. Από αυτή την άποψη έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Mm-hmm. Πρώτον, ότι οι ανακρίτριες οι οποίες έχουν υπόψη τους το σύνολο του αποδεικτικού υλικού για το τι σημαίνει συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, πρώτον, έχουν απαγγείλει την κατηγορία και δεύτερον, στους συγκεκριμένους, και δεύτερον, έχουν ταχθεί υπέρ της προφυλάκησής τους. Έχουν δηλαδή δεχτεί ότι είναι τόσες πολλές οι ενδείξεις της συμμετοχής της σοβαρής που πρέπει να προφυλακιστούν και για αυτή την πράξη. Μάλιστα. Στη διαφωνία του εισαγγελέα λοιπόν, το συμβούλιο που συνήλθε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχει το σύνολο, πρώτον, το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το συμβούλιο ξέρει ότι ήδη είναι προφυλακισμένοι για την πράξη για την οποία δικάζονται της δολοφονίας και ότι έχει παραταθεί η προφυλάκησή τους για ένα εξάμηνο. Και άρα με αυτήν την ασφάλεια λέει ότι ωραία, γι' αυτό θα μπορούσαν να μην προφυλακιστούν, ακριβώς επειδή όμως ξέρει ότι για μια άλλη πράξη, στενά συνεχόμενη με αυτήν, είναι ήδη προφυλακισμένη. Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμα και στο το Συμβούλιο υπάρχει μια ισχυρή μειοψηφία,
ο ένας από τους τρεις δικαστές είχε την άποψη ότι έπρεπε να προφυλακιστούν και για αυτήν. Ότι και οι ενδείξεις δηλαδή για τη συμμετοχή τους εκεί είναι εξίσου σοβαρές όσο και οι ενδείξεις για τη συμμετοχή τους στην δολοφονία του Σαχζάδ Λουκμάν. Πάντως η ερώτησή μου δεν ήταν μόνο δικονομική, είχε να κάνει και σε σχέση με την πολιτική ουσία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατηγορούμενοι πολλά στελέχη της Χρυσής Αυγής για δολοφονίες. Και οργάνωση, ουσιαστικά εγκληματικής οργάνωσης. Άρα αυτή η δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή, με μία έννοια είναι και ένα προανάκρουσμα, ναι ή όχι? Είναι ένα προανάκρουσμα μόνον ως ό,τι αφορά το κυρίως το ρατσιστικό κίνητρο. Έτσι εισάγεται στη δική μας δίκη. Και άρα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωριστεί στη συγκεκριμένη δίκη, γιατί έχουμε μέχρι τώρα, παρόλο που ο νόμος αυτός ισχύει εδώ και 4 χρόνια, είναι η πρώτη καταδίκη που έχουμε, καταδίκη μιλώ, για ρατσιστικό κίνητρο, είναι η καταδίκη των 2 χρυσαυγητών πριν από τα Χριστούγεννα για την επίθεση που έχουν κάνει στην τανζανική κοινότητα και στο κατάστημα ενός Αφρικανού μετανάστη, όπου εκεί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο δικαστικής κρίσης ότι υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο. Μάλιστα. Η δεύτερη φορά η οποία κρίνεται και είναι εξαιρετικά πιο σημαντική και εξαιρετικά θα καθορίσει το μέλλον αυτής της διάταξης, είναι αν στη συγκεκριμένη δίκη θα αναγνωριστεί αυτή είναι η επιδίωξη της οικογένειας του Λουκμάν και αυτό είναι το καθήκον το δικό μας και αυτό θα επιδιώξουμε μέχρι το τέλος αυτής της δίκης.